Λοιπόν, καλό μήνα σε όλους, καλή ακαδημαϊκή χρονιά. Θα ξεκινήσουμε σήμερα τα μαθήματά μας που έχουν να κάνουν με την συσχέτιση των παθολογοανατομικών με τα κλινικά ευρήματα και τα απεικονιστικά ευρήματα γενικά σε μια σειρά νοσημάτων από ποικίλα συστήματα του ανθρώπινου οργανισμού και θα ξεκινήσουμε σήμερα με το κυκλοφορικό σύστημα. Κυκλοφορικό σύστημα. Λοιπόν, να δούμε λοιπόν έτσι την πρώτη μας εικόνα. Εδώ. Λοιπόν, έχουμε να κάνουμε με δύο αδέρφια που έχουν έτσι μία οικογενή μορφή πρωτοπαθούς πνευμονικής υπέρτασης, που αυτό το πράγμα τους δημιουργεί έτσι πολύ σοβαρά, πολύ σοβαρό περιφερειακό είδημα και στους δύο. Οι ακτινογραφίες, θώρακος, δείχνουν έτσι αμφωτερόπλευρες ή πεζοκοτικές συλλογές, μια πολύ προβάλλουσα παρυφή στη δεξιά, ας πούμε, καρδιά. Το όριο της δεξιάς καρδιάς είναι ιδιαίτερα προβάλλον και ιδιαίτερα προβάλλουσες στις πνευμονικές αρτηρίες, προφανώς στο πλαίσιο της πνευμονικούς υπέρτασης που έχουν. Γίνεται καθετηριασμός της καρδιάς και βλέπουμε αυξημένες πιέσεις έτσι στην δεξιά καρδιά, συγκεκριμένα η πίεση στην πνευμονική αρτηρία είναι 60 με 32 χιλιοστόμετρα υδραργύρου, ενώ οι φυσιολογικές τιμές είναι μόλις 25 με 9 χιλιοστόμετρα υδραργύρου. Όμως, η πίεση έτσι του πνευμονικού τριχοειδικού πλέγματος είναι μόλις 10 χιλιοστόμετρα υδραργύρου, δηλαδή πολύ κοντά στις φυσιολογικές τιμές που είναι στα 9 χιλιοστόμετρα υδραργύρου. Έτσι, αυτό έχουμε μια ένδειξη, βλέποντας παράλληλα και αυτήν έτσι την πίεση αυτή του πνευμονικού τριχοειδικού πλέγματος, αυτό είναι μια ένδειξη της τελοδιαστολικής πίεσης της αριστερής κοιλίας. Εάν είναι αυξημένη αυτή η πίεση, τότε σημαίνει ότι υπάρχει μια ανεπάρκεια και στην αριστερή κοιλία ή μια παθολογία στη μητροειδή βαλβίδα, μια καρδιακή ανεπάρκεια ή ακόμα και ένας καρδιακός επιπομματισμός από μια αιμορραγία που έχει γίνει έτσι έξω από την καρδιά. Άρα, σε αυτή την περίπτωση, έχουμε και μια παθολογία από την καρδιά που συνδέεται με την εγκατάσταση της πνευμονικής υπέρτασης. Εδώ όμως, για τη συγκεκριμένη μας περίπτωση, αυτό δεν φαίνεται να συμβαίνει, να μην έχουμε δηλαδή παθολογία στην αριστερή καρδιά, γιατί αυτή η πίεση στο τριχοειδικό πλέγμα είναι μόλις 10 χιλιοστόμετρα υδραργύρου, που είναι πολύ κοντά στο φυσιολογικό. Για να δούμε τώρα αυτή την εμφάνιση του ύπατος και να προσπαθήσουμε να την δικαιολογήσουμε, να εξηγήσουμε την παθοφυσιολογία της ακτινογραφίας και τα ευρήματα έτσι από τον καθετηριασμό και να δούμε αν υπάρχει έτσι σε αυτή την περίπτωση πρωτοπαθούς πνευμονικής υπέρτασης, κάποια γονιδιακή μετάλλαξη και να εξηγήσουμε ακριβώς το ρόλο αυτής της μετάλλαξης. Για να δούμε λοιπόν όλα αυτά τα ερωτήματα. Λοιπόν, εδώ βλέπουμε ότι το ύπαρ έχει προσλάβει έτσι επιφάνεια διατομής. Εδώ προφανώς έτσι είναι ένας μεγάλος χώρος και κάποιοι άλλοι μικρότεροι εδώ. Βλέπουμε όμως ότι το ίδιο το παρένχυμα του ύπατος έχει τη λεγόμενη μοσχοκαριοειδή εμφάνιση. Αυτό τι δηλώνει? Δηλώνει μία χρόνια παθητική συμφόρηση, η οποία εν προκειμένου πώς συνδέεται με την καρδιακή λειτουργία, πώς μπορεί να συνδεθεί αυτό το πράγμα. Προφανώς έχει να κάνει με την δεξιά καρδιακή ανεπάρκεια. Αυτά λοιπόν τα ευρήματα αντιπροσωπεύουν την πνευμονική καρδία,
Που τι σημαίνει εδώ πέρα? Έχουμε αυξημένες πιέσεις στην πνευμονική αρτηρία, αλλά είπαμε ότι η πίεση του τριχοειδικού πλέγματος είναι φυσιολογική, πολύ κοντά στην πίεση του, πλησιάζει πάρα πολύ την πίεση του αριστερού κόλπου, άρα στην προκείμενη περίπτωση δεν υπάρχει κάποια παθολογία από την αριστερή καρδιά. Έχουμε λοιπόν στην ακτινογραφία να είναι διογκωμένες οι πνευμονικές αρτηρίες, γιατί αυτές αντικατοπτρίζουν την πνευμονική υπέρταση, ενώ το προβάλλον δεξιό καρδιακό, ας πούμε, όριο που φαινόταν στην ακτινογραφία, προφανώς αυτό έχει να κάνει, να δείξει δηλαδή, την υπερτροφία της δεξιάς κοιλίας. Τώρα, σε ό,τι μιλήσαμε για αναφορικά με την μετάλλαξη. Εδώ πέρα υπάρχει ένας τύπος δύο, ενός υποδοχέα της πρωτεΐνης της μορφογένεσης των οστών. Είναι η λεγόμενη BMPR2, ένα γονίδιο, το οποίο κάνει έτσι μια σηματοδότηση στα λία μυϊκά κύτταρα και αναστέλει τον κυταρικό πολλαπλασιασμό και επάγει, ευνοεί την απόπτωση. Όταν λοιπόν υπάρχει κάποια βλάβη σε αυτό το γονίδιο, το BMPR2, δηλαδή του τύπου 2 υποδοχέα της πρωτεΐνης της οστικής μορφογένεσης, αυτή η ανεπαρκή σηματοδότηση οδηγεί σε πάχυνση τα τυχώματα της πνευμονικής αρτηρίας και σε απόφραξή τους. Αυτό λοιπόν είναι η βάση, ας πούμε, η γενετική αυτής της πρωτοπαθούς πνευμονικής υπέρτασης που επηρεάζει εν προκειμένου την δεξιά καρδιά, τουλάχιστον σε αυτήν τη φάση που βλέπουμε. Αυτή λοιπόν ήταν η πρώτη μας εικόνα και συνεχίζουμε τώρα τα περιστατικά μας με τους ασθενείς πάλι που είχαμε στην προηγούμενη περίπτωση. Βλέπουμε τώρα μια ιστολογική εικόνα από το ΥΠΑΡ και υπάρχουν τα εξής ευρήματα. Λοιπόν, έχουμε την ολική πρωτεΐνη στον ορό στα 5 γραμμάρια ανά DL, με φυσιολογικές τιμές από 6 έως 8,5 γραμμάρια ανά DL. Υπάρχει η αλβουμίνη, που είναι επίσης χαμηλή, η λευκοματίνη δηλαδή, που είναι στο 2,5 γραμμάρια ανά DL. Έχουμε λοιπόν κάποια στοιχεία εδώ πέρα ότι πάει να εγκατασταθεί μία υπολευκοματεμία ή υποαλβουμινεμία. Χαμηλή δηλαδή λευκοματίνη και χαμηλά λευκόματα. Αυτό προφανώς έχει να κάνει με τον επηρεασμό της λειτουργίας του ύπατος. Πάμε τώρα να δούμε τα ένζημα του ύπατος που δηλώνουν, ας πούμε, την κατάσταση των υπατικών κυττάρων. Είναι οι τρανσαμινάσες. Η μία είναι η ασπαραγινική τρανσαμινάση, η AST, που συνώνυμό της είναι η γλωταμινική οξαλοξική τρανσαμινάση στον ορό, η SGOT, η οποία έχει τιμές 186 μονάδες ανά λίτρο, με φυσιολογική αντίστοιχη τιμή της 42, άρα είναι αυξημένη. Μετά είναι η τρανσαμινάση της αλανίνης, η ALT, που έχει σαν συνώνυμο τη γλουταμινική πυροσταφυλική τρανσαμινάση του ορού, η οποία είναι η λεγόμενη SGPT. Η ALT. Αυτή έχει τιμή 200 με φυσιολογική τιμή τα 48. Η αλκαλική φωσφατάση είναι 102 μονάδες ανά λίτρο με φυσιολογικές τιμές από 20 ως 125. Οπότε εδώ πέρα είμαστε στην αλκαλική φωσφατάση, είναι μέσα στα φυσιολογικά όρια και υπάρχει και η ολική χολερυθρίνη που είναι στο 1 μιλιγκράμμ με φυσιολογική τιμή πολύ κοντά στο 1,3. Δηλαδή, αυτή η παθολογία που έχει αναπτυχθεί στο ΥΠΑΡ σημαίνει ότι δεν επηρεάζει την παροχέτευση της χολής, γιατί η αλκαλική φωσφατάση και η ολική χολερυθρίνη στον ορό είναι σε φυσιολογικά όρια. Φαίνεται όμως να επηρεάζει τι πράγμα? Να επηρεάζει την λειτουργία των υπατοκυττάρων. Γιατί οι αυξημένες τρανσαμινάσες σε μεγάλο βαθμό δείχνουν καταστροφή των υπατοκυττάρων. Και για να δούμε έτσι σε ιστολογικό επίπεδο πώς θα μπορούσε να εξηγηθεί αυτό μέσα από μια, ας πούμε, σφινοειδή βιοψία ύπατος που θα εξηγήσει αυτά τα ευρήματα που είχαμε στον ορό. Τι βλέπουμε εδώ πέρα?
Έχουμε λοιπόν την σοβαρή χρόνια παθητική συμφόρηση, βλέπουμε εδώ πέρα, εδώ, βλέπουμε, και αυτό οδηγεί σε νέκρωση, η οποία πρωτίστως προσβάλλει την κεντρική ζώνη των υπατοκυττάρων, έτσι, αυτά που είναι γύρω από την κεντρική φλέβα. Οπότε, όταν αυτά νεκρωθούν, τι ανεβαίνουν? Ανεβαίνουν οι τρανσαμινάσες και επηρεάζεται η συνθετική λειτουργία του ύπατος και έτσι αυτό χαμηλώνει την λευκοματίνη. Επίσης, η έκρηση, η δυνατότητα έκρησης της σχολής διατηρείται, γιατί είναι φυσιολογική και η αλκαλική φωσφατάση και τα επίπεδα της χολερυθρίνης στο νερό. Άρα, η περιοχή εδώ πέρα, που αν κοιτάξουμε εδώ, είναι η περιοχή της πηλαίας τριάδας, δηλαδή με την πηλαία φλέβα, το χοληφόρο και τον κλάδο της υπατικής αρτηρίας, αυτές οι περιοχές σχετικά δεν προσβάλλονται από τη χρόνια παρασθητική συμφόρευση. Άρα το πρόβλημα δεν είναι στην παροχέτευση της σχολής, εξού η φυσιολογική αλκαλική φωσφατάση και τα φυσιολογικά επίπεδα χολερυθρίνης στον ορό. Το πρόβλημα είναι κυρίως η καταστροφή των υπατοκυττάρων λόγω της χρόνιας παθητικής συμφόρησης, η οποία προκαλείται κυρίως στο κέντρο των υπατικών λοβίων. Και φυσικά μετά από την καταστροφή, τι είναι αυτό που μπορεί να, τι είναι αυτό που μπορεί να ακολουθήσει? Ακολουθεί φυσικά αυτή εδώ η περιοχή, βλέπουμε, αυτές εδώ τις περιοχές οι οποίες είναι απότοκες από την καταστροφή. Μήπως θέλει κάποιος από αυτούς που παρακολουθούν να μας πει έτσι στο chat τι θα μπορούσαν να είναι αυτές εδώ οι περιοχές που φαίνεται εδώ πέρα να γεφυρώνουν κατά κάποιο τρόπο γειτονικές κεντρικές φλέβες. Και είναι μετά από την νέκρωση των υπατοκυττάρων αυτής της κεντρικής ζώνης. Τι θα μπορούσε να είναι αυτές εδώ οι περιοχές, έτσι, ιστολογικά, που αναπτύσσονται εδώ στις περιοχές της καταστροφής? Δεν βλέπω κάτι, οπότε ας το πω εγώ. Προφανώς είναι περιοχές ινώσεως, έτσι. Τα είπαμε, τα πηλαία διαστήματα διατηρούνται. Οπότε αυτή, παιδιά, είναι η εικόνα της καρδιακής λεγόμενης κύρωσης του ύπατος. Και έτσι αυτό ολοκληρώνει τα δύο μας πρώτα περιστατικά. Μήπως υπάρχει κάποιο σχόλιο που θα μπορούσε να γίνει εδώ, πάνω σε αυτά τα περιστατικά, δηλαδή σε μια δεξιά καρδιακή ανεπάρκεια που προκαλήθηκε από μια πρωτοπαθή πνευμονική υπέρταση και που είχε σαν συνέπεια τη χρόνια παθητική συμφόρηση του ύπατος. Υπάρχει κάποιο σχολιασμός εδώ ή να προχωρήσουμε στο επόμενο? Ναι, με ακούτε? Ναι, μια χαρά. Καλησπέρα σε όλους. Αυτό που θα ήθελα να πω, κύριε καθηγητά, είναι ότι εμείς μακροσκοπικά στο ιατροδικαστικό κομμάτι αναφέρομαι. Μάλιστα. Το είπα, αυτή τη συμφόρηση έχει μια μοσχοκαριοειδή όψη, το είπα. Πράγματι. Είναι αυτή η εικόνα εδώ πέρα που μας λέει ο κύριος Μεσογείτης. Αυτό που βλέπουμε εδώ. Ωραία. Και ταιριάζει ακριβώς, αυτά είναι διατεταμένες κεντρικές φλέβες, υποθέτω, κύριε Μεσογείτη, έτσι πέρας, δεν είναι? Ακριβώς, ναι, ναι. Εμείς το ονομάζουμε ως λέμε, δηλαδή, όταν βλέπουμε ένα τέτοιο ύπα, ακόμα και αν δεν έχουμε προλάβει να εξετάσουμε την καρδιά, λέμε το λεγόμενο καρδιακό ύπα ή μοσχοκαριοειδές, το αναφέρουμε σαν... Που είναι σε δεξιά καρδιακή ανεπάρκεια. Μια χαρά. Ακριβώς. Πάρα πολύ ωραία. Να προχωρήσουμε λοιπόν, να φύγουμε από το ύπα και να πάμε εδώ σε αυτό το περιστατικό. Λοιπόν, εδώ πέρα είναι ένας άνδρας 51 ετών, ο οποίος τι έχει? Έχει ιστορικό ρευματικής βαλβιδικής νόσου. Έτσι, ένα σοβαρό ιστορικό από την καρδιά. Και τώρα, το πιο πρόσφατο ιστορικό του είναι 10 μέρες πυρετός, με σοβαρό πονοκέφαλο, και βλέπουμε από την κλινική εξέταση έτσι μία διάταση, μία διαστολή στην κόρη του αριστερού οφθαλμού. Γίνεται λοιπόν μια όσφιονοτιαία παρακέντηση και βλέπουμε με αυξημένη έτσι πίεση διάνοιξης και στο εγκεφαλονοτιαίο υγρό που παίρνουμε βλέπουμε άφθονα ουδετερόφυλλα και εδώ βλέπουμε την μαγνητική τομογραφία του εγκεφάλου.
θα δούμε έτσι μία μακροσκοπική μορφολογική περιγραφή, να τη συνδέσουμε με το ιστορικό και με τα ευρήματα και να δούμε τι επιπλέον επιπλοκές μπορεί να συμβούνε. Λοιπόν, αυτό που βλέπουμε εδώ πέρα, αυτή εδώ η περιοχή, είναι ένα εγκεφαλικό απόστημα που βλέπουμε εδώ πέρα ότι έχει έτσι μία δακτυλιοειδή ενίσχυση που οφείλεται σε αυξημένη έτσι αγκίο, παρουσία αγκίων, αυξημένη μια αγκιοβρύθια δηλαδή, που περιβάλλει την περιοχή αυτή εδώ της ρευστοποιού νεκρόσεως. Εντάξει. Είναι λοιπόν μια εικόνα ενός εγκεφαλικού αποστήματος. Τώρα, παρακείμενα από το απόστημα, υπάρχει αυτό που βλέπουμε εδώ πέρα, το εγκεφαλικό ίδημα, το οποίο τι κάνει, λόγω του ιδήματος, παρατηρούμε ότι σε αυτήν εδώ την περιοχή του εγκεφάλου, τι δεν βλέπουμε. Δεν βλέπουμε τις κοιλίες, έτσι. Γιατί ουσιαστικά έχουν διαγραφεί οι κοιλίες από την δεξιά εδώ πλευρά, λόγω του ιδήματος και αυτής της εξεργασίας του αποστήματος, και γίνεται έτσι μια μετατόπιση της μέσης γραμμής προς τα αριστερά. Τώρα, σε ό,τι αφορά το ιστορικό, υπήρχε η βακτηριακή ενδοκαρδίτιδα, οπότε καταλαβαίνουμε ότι στο έδαφος της ένα συπτικό έμβολο έφυγε από την καρδιά και πήγε στο κεντρικό νευρικό σύστημα. Τώρα, το ίδημα μπορεί να οδηγήσει σε μια τμηματική, έτσι σαν ένα είδος κύλης, ένα είδος εγκολεασμού, με συμπίεση έτσι της δεξιάς τρίτης εγκεφαλικής συζυγίας, εξού και η διεσταλμένη κόρη, και της οπίσθιας εγκεφαλικής αρτηρίας που τροφοδοτεί τον οπτικό φλοιό. Οπότε μπορεί να έχουμε και διαταραχές της οράσεως. Και επίσης μπορεί να γίνει μία μονόπλευρη ημιπάρεση και να γίνει μια ζημιά σε αυτά τα διάτριτα αγγεία του μεσεγκεφάλου και της γέφυρας που οδηγούν στις λεγόμενες αιμορραγίες του Ντούρετ. Αυτή λοιπόν ήταν η εικόνα, για να πάμε να δούμε και κάτι αντίστοιχο. Στον ίδιο ασθενή βλέπουμε ότι εδώ έχουμε ένα νεκροτομικό παρασκεύασμα, έχει καταλήξει παρά τα αντιβιωτικά και την υποστηρικτική αγωγή, και βλέπουμε την εικόνα μακροσκοπικά που έχει η βάση του εγκεφάλου. Πρέπει να ξεχωρίσουμε ποιο τμήμα του εγκεφάλου είναι αυτό που προσβάλλεται, πώς το απόστημα έκανε το ίδημα, το εγκεφαλικό, και να ονομάσουμε και κάποιους μεσολαβητές αυξημένης αγκιακής διαπερατότητας. Εδώ τι βλέπουμε, παιδιά, είναι ο αριστερός μέσος κροταφικός λοβός που εγκολεάζεται κάτω από το σκηνίδιο της παρεγκεφαλίδας και πιέζει έτσι τον μεσεγκέφαλο, έτσι. Εδώ είναι ένα μικρό κεντρικό τμήμα του εγκεφαλικού στελέχους, το οποίο πιέζεται, βλέπουμε εδώ πέρα, έτσι, όλη αυτή τη μετατόπιση που γίνεται. Ξέρουμε ότι η φλεγμονή οδηγεί σε αγκιοδιαστολή, που προκαλεί αυξημένη αγκιακή διαπερατότητα, κυρίως σε φλέβες, και έξοδο του υγρού στο εξωαγκιακό, στο διάμεσο υπόστρωμα. Αυτή η αγκιοδιαστολή καθορίζεται από την ισταμίνη και το οξείδιο του αζότου, σαν χημικοί μεσολαβητές, και η αγκιακή διαπερατότητα μπορεί να ρυθμίζεται από την ισταμίνη, τη βραδικινίνη ή τις λευκοτριένες, που επάγουν διάφορα ενδοκοιλιακά χάσματα. Αντίστοιχα, η ιντερλευκίνη 1, ο παράγων νέκρωσης των όγκων και η ιντερφερόνη γάμα προάγουν την συστολή των ενδοθυλιακών κυττάρων, που είναι αυτό που επιτρέπει την εξαγγείωση, έτσι, την εξαγγείωση του υγρού. Αυτή λοιπόν ήταν η περίπτωση του εγκεφαλικού αποστήματος που προκάλεσε ένα είδος κύλης στον εγκέφαλο, ένα είδος εγκολεασμού. Ολοκληρώσαμε και αυτή την ομάδα των περιστατικών. Έχουμε κάποιο σχόλιο να κάνουμε εδώ ή να προχωρήσουμε στην επόμενη? Ωραία, νομίζω ότι μπορούμε να δούμε το επόμενο. Έχουμε κάτι σχόλιο, έχουμε κάτι να κάνουμε, να πούμε πάνω σε αυτό? Όχι. Ωραία. Πάμε λοιπόν εδώ. Βλέπουμε μία γυναίκα 65 ετών που έχει έτσι ένα
ιστορικό από διαλείποντα, έτσι, διακοπτόμενα επεισόδια δύσπνοιας, ευνίδιας έναρξης και θωρακικού πόνου με ταχυκαρδία. Τρεις μέρες μετά την είσοδό της στο νοσοκομείο, τα εργαστηριακά ευρήματα δείχνουν αυξημένα τα δέλτα διμερή. Αυτός είναι ένας δείκτης για θρόμβωση, γιατί αυτά είναι κάποια προϊόντα της συνοδόλησης που ακολουθεί το σχηματισμό ενός θρόμβου, τα οποία μπορεί να προσδιοριστούν και να αποτελέσουν έναν δείκτη ότι γίνεται μια θρόμβωση σε αυτήν την άρρωστη. Παράλληλα βέβαια, ο αριθμός των αιμοπεταλίων είναι φυσιολογικός, όπως φυσιολογική είναι και η χρόνη προθρομβίνης και μερικής θρομβοπλαστίνης. Ξαφνικά όμως η ασθενής καταλήγει και γίνεται μια νεκροτομή. Και εδώ βλέπουμε τον αριστερό πνεύμονα με αυτήν εδώ την αλίωση, που πρέπει να τη σχολιάσουμε μακροσκοπικά, να την πιθανολογήσουμε την αιτία της και να βρούμε αυτά, να δικαιολογήσουμε αυτά τα ευρήματα, τα εργαστηριακά που είχε προ του θανάτου της η γυναίκα αυτή, και να εξηγήσουμε τον ευνίδιο θάνατο. Εδώ τι βλέπουμε. Είναι έτσι ένα σαν σφινοειδές, βασιζόμενο στον υπεζοκότα. Βλέπουμε εδώ τον υπεζοκότα στον πνεύμονα. Είναι ένα αιμορραγικό, ένα ερυθρό δηλαδή, έμφρακτο. Τώρα, αυτό το πνευμονικό έμφρακτο προφανώς είναι το αποτέλεσμα μιας εμβολής πνευμονικής, η οποία σχηματίστηκε ένας θρόμβος που πήγε και απέφραξε έναν μεγάλο κλάδο της πνευμονικής αρτηρίας. Υπήρξε βέβαια παροχή αίματος από τις βρονχικές αρτηρίες, όχι αρκετή για να αποτρέψει την νέκρωση και τον κυταρικό θάνατο, αλλά αυτό οδήγησε σε αυτήν την εκτεταμένη αιμορραγία που βλέπουμε εδώ στην περιοχή αυτού του εμφράκτου, που το λέμε αιμορραγικό. Αυτό που είπαμε για την ινιδόληση, έτσι, είναι αυτό που ξεκινάει με το σχηματισμό ενός θρόμβου και οδηγεί σε προϊόντα που έχουν αποδόμηση της συνοικής, και γι' αυτό είναι θετικό, θετική η δοκιμασία για τα δέλτα διμερή. Επίσης, αυτό το έμβολο πολλές φορές έχει προσλαμβάνει τη μορφή σαν μια σέλα, έτσι, και αποφράσει τη ροή, από ολόκληρη τη ροή της πνευμονικής αρτηρίας, και έτσι τα παλιότερα συμπτώματα τα οποία ήταν διαλείποντα και διακοπτόμενα και παρήρχοντο, προφανώς ήταν μικρότερα έμβολα που τα προκαλούσαν και δεν έκαναν τόσο ευνίδια, ας πούμε, εισβολή που είχε και σαν συνέπεια το θάνατο του ατόμου. Είπαμε λοιπόν ότι τα δέλτα διμερή τα χρησιμοποιούμε για εργαστηριακή επιβεβαίωση της οξείας πνευμονικής εμβολής, αλλά και της θρόμβωσης των εντοβάθη φλεβών, ή ακόμα χρησιμοποιούνται και για τη διάγνωση της διάχυτης ενδαγκιακής πήξης. Να περάσουμε τώρα λίγο στο επίπεδο της ιστολογίας, γιατί εδώ πέρα βλέπουμε την ασθενή αυτή. Έχουμε κάποια επιπλέον στοιχεία, ότι ήταν θετικά τα αντισώματα έναντι της καρδιολιπίνης, τα αντιπυρηνικά, τα αντισώματα έναντι του δίκλωνου DNA ήταν θετικά, και επίσης είχε μια ψευδώς θετική ορολογική δοκιμασία για συφυλίδα. Και εδώ βλέπουμε τώρα τα μικροσκοπικά ευρήματα από μια αλίωση που βρέθηκε στη δεξιά λαγόνια φλέβα. Θα περιγράψουμε λοιπόν όλη αυτήν εδώ την περιοχή, τις περιοχές μάλλον εδώ που εναλλάσσονται. Θα σχετίσουμε, ας πούμε, αυτή την περιοχή στη λαγόνια φλέβα με το πνευμονικό έβριμα που βλέπουμε εδώ, και θα δούμε την υποκείμενη νόσο. Λοιπόν, αυτό εδώ είναι ένας μεικτός θρόμβος. Έχει εναλλασσόμενες ταινίες από ουδετερόφυλλα, είναι αυτές εδώ, βλέπουμε τις ταινίες με τα ουδετερόφυλλα, και την ηνική, οι άλλες ταινίες, αυτές εδώ, όπου έχουν εμπλακεί μέσα στην ηνική και τα αιμοπετάλια. Αυτές είναι οι λεγόμενες γραμμές του ΖΑΝ. Και αυτό δείχνει ότι αυτό το πράγμα σχηματίστηκε ο θρόμβος, υπάρχει ροή πάνω από την επιφάνειά του, έτσι, πάνω από την επιφάνειά του. Δηλαδή, υπήρξε μία θρόμβωση, έτσι, μια σημαντική θρόμβωση σε αγγείο,
γιατί ήταν μια περιοχή που το αίμα κυκλοφορούσε γρήγορα και αυτή η θρόμβωση για να έχει αυτή τη δομή με αυτές τις γραμμές που είδαμε προφανώς συνέβη πριν το θάνατο. Έτσι. Δεν ήταν ένα μεταθανάτιο πείγμα. Η φλέβα λοιπόν αυτή είχε το θρόμβο ο οποίος εκτοπίστηκε. Εφόσον εκτοπίστηκε ο θρόμβος έγινε ένα έμβολο που ανέβηκε από την κατοκύλη φλέβα, πήγε στη δεξιά καρδιά και πήγε και σκηνώθηκε μέσα στον πνεύμονα σαν ένα πνευμονικό έμβολο. Και όλα αυτά τα αντισώματα που βρήκαμε θετικά ήταν ενδεικτικά ότι μπορεί να είχε έναν λύκο, συστηματικό ερυθυματώδη λύκο η ασθενής, με τα αντιπυρηνικά αντισώματα και τα λοιπά, ο οποίος μετέπεσε σε αντιφοσφολιπιδικό σύνδρομο, το οποίο κατεξοχήν προκαλεί όλες αυτές τις θρομβώσεις που εν προκειμένου μία εξ αυτών έκανε πνευμονική εμβολή, η οποία απέβηκε θανατηφόρος. Αυτό λοιπόν ήταν το περιστατικό της εμβολής, της θρομβοεμβολής στον πνεύμονα. Έχουμε κάποιο σχόλιο να κάνουμε πάνω σε αυτό? Της πνευμονικής εμβολής με το έμφρακτο που είδαμε εδώ πέρα, το αιμορραγικό. Ωραία. Προχωρούμε λοιπόν στο επόμενο μας περιστατικό, που είναι ένας άντρας 71 ετών που έχει ευρέως μεταστατική κακοήθη νεοπλασματική νόσο στο πάγκρεας. Έχει έναν εκτεταμένο καρκίνο του παγκρέατος. Και αυτό εμφανίζεται με πόνο στη λαγόνια χώρα και αιματουρία. Η όλη του, ας πούμε, εξέταση αποκαλύπτει και ένα φύσιμα, καινούριο φύσιμα, κατά την ακρόαση της καρδιάς, και με όλη αυτή την εικόνα καταλήγει το άτομο μετά από ένα έτσι μαζικό, εμφανώς έτσι εμβολικό, αγκιακό, εγκεφαλικό επεισόδιο. Και εδώ βλέπουμε το νεφρό του ατόμου αυτού κατά την νεκροτομή. Με αυτήν εδώ πέρα την πολύ χαρακτηριστική αλλίωση μέσα στο νεφρό, που πρέπει να την διαγνώσουμε, να σκεφτούμε ποια καρδιακή βαλβίδα είχε προσβληθεί και τι ακριβώς αλλίωση υποπτευόμαστε, και να δούμε ότι αν υπήρχε μόνο αυτή η χαμηλή, η εντοβάθη φλεβική θρόμβωση και τα λοιπά, χωρίς να υπάρχει παθολογία βαλβίδος, πώς θα μπορούσε να εξηγηθεί ο εμβολισμός στη συστηματική κυκλοφορία. Λοιπόν, εδώ λοιπόν βλέπουμε ένα οχρό τυπικότατο από εμβολή, ένα νεφρικό έμφρακτο σφινοειδούς σχήματος, το βλέπουμε και αυτό, σφινοειδούς σχήματος, και εδώ έχουμε προφανώς ένα πρόβλημα στην διγλόχινα φύση, ας πούμε, της μητροειδούς βαλβίδος και την μεγάλη έτσι διαφορά πίεσης ανάμεσα στον αριστερό κόλπο και την αριστερή κοιλία, και αυτό καθιστά τη μητροειδή βαλβίδα πιο ευάλωτη στο να γίνονται κάποιες εκβλαστήσεις, είτε από λοιμώδεις, είτε φλεγμονώδεις, είτε και μη βακτηριακές από ό,τι οι άλλες βαλβίδες. Οπότε καταλαβαίνουμε ότι υπήρχε έτσι μία θρομβωτικού τύπου εκβλάστηση στη μητροειδή βαλβίδα, η οποία αποκολλήθηκε, έγινε έμβολο, κατέβηκε στην κοιλιακή αορτή, μπήκε στην νεφρική αρτηρία και μας έκανε αυτό εδώ το οχρό έμφρακτο στο νεφρό. Τώρα, η άλλη περίπτωση που θα είχε το έμβολο μία φλεβική προέλευση, η λεγόμενη παράδοξη εμβολή, αυτή θα μπορούσε να συμβεί όταν ένα έμβολο έτσι από τη φλεβική κυκλοφορία μπαίνει μέσα στην αρτηριακή κυκλοφορία, όταν υπάρχει ένα έλλειμμα, ένα ελάττωμα που θα επιτρέπει μια επικοινωνία της καρδιάς από δεξιά προς τα αριστερά. Γιατί οι πιέσεις της δεξιάς καρδιάς είναι χαρακτηριστικά αυξημένες, ώστε να επιτρέψουν μια διαφυγή από δεξιά προς τα αριστερά, που πολλές φορές αυτό το πράγμα μπορεί να συνοδεύεται και από μια φυσιολογία τύπου Eisenmenger, που τι γίνεται εδώ πέρα. Εδώ βέβαια το Eisenmenger γίνεται πια αριστερά προς τα δεξιά διακλάδωση, που είναι αυτό που
το ξέρουμε σαν αιτία υπέρτασης, έτσι, πνευμονικής υπέρτασης, χρόνιας υποξίας, γιατί ένα μέρος του οξυγονωμένου αίματος περνάει πάλι από τον πνεύμονα. Αλλά στην προκειμένη περίπτωση, για να γίνει παράδοξη εμβολή, πρέπει το έμβολο από τη δεξιά καρδιά να βρει ένα έλλειμμα, να περάσει στην αριστερή, για να μπει μετά μέσα στις αρτηρίες, στην συστηματική κυκλοφορία. Και μια που μιλάμε γι' αυτό, κοιτάζουμε εδώ πέρα μια άλλη περίπτωση, κάποτε ανάλογο, από έναν υπερήλικα άντρα με μη χειρουργικό σιάσιμο πολύμορφο γλιοβλάστομα στον εγκέφαλο, ο οποίος είχε αναπτύξει θρομβώσεις στο εντοβάθη φλεβικό δίκτυο των κάτω άκρων και ξαφνικά πέθανε από πνευμονικό θρομβοεμβολισμό. Τι γίνεται λοιπόν? Σε αυτή την περίπτωση γίνεται νεκροτομή και βλέπουμε και στο σπλήνα και στο νεφρό, έτσι, περιοχές εμφράκτων, και εδώ βλέπουμε κάποιες αλλοιώσεις στην βαλβίδα της αορτής. Χωρίς άλλα ευρήματα στην καρδιά. Οπότε για να δούμε και αυτήν τη διάγνωση εδώ. Εδώ βλέπετε τα άκρα της αορτικής βαλβίδας, εδώ στα άκρα, ότι υπάρχουν έτσι κάτι ομαλές, θα τις έλεγε κανένας, κάπως έτσι ομαλές εκβλαστήσεις, τις βλέπουμε εδώ, που είναι η λεγόμενη μη βακτηριακή θρομβωτική ενδοκαρδίτιδα. Συνήθως αυτή η μορφή της ενδοκαρδίτιδας έχει έτσι πολύ σοβαρές νόσους, έτσι υποκείμενες που ουσιαστικά έχουν εξαντλήσει τον άρρωστο. Συμβαίνει σε ορισμένες κακοήθειες, σε κάποια αδενοκαρκινώματα, μπορεί να αποτελεί μέρος παρανεοπλασματικού συνδρόμου, όπως είναι το σύνδρομο Τρουσό, της μεταναστευτικής δηλαδή θρομβοπλεβίτιδας, και αυτό οδηγεί, το σύνδρομο είναι μια κατάσταση υπερπυκτικότητας λόγω απελευθέρωσης από τον όγκο, από τα κύτταρα του όγκου, του ιστικού παράγοντα, αλλά και άλλων μεσολαβητών, που αυτό οδηγεί σε σχηματισμό θρόμβων και σε φλέβες και σε αρτηρίες. Είδαμε λοιπόν αυτό το εμβολικό έμφρακτο, εδώ το είδαμε στο νεφρό και εδώ το είδαμε μέσα σε μία, στο πλαίσιο της μη βακτηριακής θρομβωτικής ενδοκαρδίτιδας. Συγκεκριμένα εδώ είδαμε, το είδαμε στην βαλβίδα της αορτής. Έχουμε κάποιο σχόλιο για αυτό το περιστατικό? Ακούγομαι τώρα. Ναι, ακούγεστε τώρα. Ναι, βεβαίως. Αν θέλετε το δυναμώνετε λίγο τον ήχο σας, ακούμε, βεβαίως. Αυτό μας δείχνει ότι σε κάθε εμβολισμό, όσο σημαντικό είναι στο κλινικό workout του ασθενούς, είναι η περιχογράφημα καρδιάς. Γιατί ανακαλύπτουμε είτε εκβλαστήσεις στην αορτική ή στη μητροειδή, ακόμη πιο συχνά, ή ακόμη και μεσοκορπικά ελλείμματα, τα οποία μπορούν να κάνουν αυτές τις παράδοξες εμβολίες πολλές φορές. Ωραία. Άρα, όπως μας λέει ο κύριος Αγάθος, είναι μεγάλη σημασία να ελέγχεται η καρδιά υπερηχογραφικά, ε! Ωραία. Να προχωρήσουμε. Ωραία. Για να δούμε εδώ. Έχουμε έναν άντρα 57 ετών, που εδώ και 4 ώρες μας αναφέρει ένα θωρακικό άλγος, το οποίο αντανακλά στην περιοχή του αφιένα και έχει έτσι υπερβολική εφίδρωση το άτομο αυτό, η λεγόμενη διαφόρεση και δύσπνοια. Μετράμε στον ορό το καρδιακό ισοένζυμο της κρεατινικής κοινάσης και η τροπονίνη 1 είναι ελαφρώς αυξημένα και στο ηλεκτροκαρδιογράφημα βλέπουμε αυτήν εδώ την ανάσπαση, βλέπετε εδώ, αυτήν εδώ την ανάσπαση στο πρόσθειο τείχωμα, στο ΕΣΤΕ. Καταλήγει ευθυνηδίως το άτομο αυτό μετά από μια κοιλιακή ταχυκαρδία που πήρε χαρακτήρες κοιλιακής μαργμαριγής και συνέβη μια ανακοπή στη λειτουργία της καρδιάς. Και εδώ βλέπουμε μακροσκοπικά την καρδιά στο νεκροτομικό πια παρασκεύασμα. Καλούμαστε να βάλουμε τη διάγνωση και να σκεφτούμε ποιοι ενδοθυλιακοί μηχανισμοί στο εν λόγω αγγείο που βλέπουμε εδώ. Το εν λόγω αγγείο λοιπόν αυτό, επέσπευσαν έτσι αυτό το αγγειακό σύμβωμα.
Εδώ τι βλέπουμε λοιπόν, είμαστε στα αριστερά, στην αριστερά έτσι, στον αριστερά στεφανιαία, στον πρόσφυο κάτι όντα κλάδο, που δείχνει έτσι ένα πρόσφατο αποφρακτικό θρόμβο. Έτσι. Και το από μυοκάρδιο, το οποίο προφανώς αιματωνόταν, αρδευόταν από το πλήρως απεφραγμένο αγγείο, το βλέπουμε ότι είναι έτσι διάστηκτο, έτσι κάπως έτσι σκούρο το χρώμα του, έτσι, γιατί αυτό είναι μια πολύ μεγάλη περιοχή μυοκαρδιακού εμφράκτου. Είναι μια νέκρωση λοιπόν πυκτική, ένα έμφραγμα στο μυοκάρδιο. Και τώρα, σε ό,τι αφορά το ρόλο του ενδοθυλίου στο να πυροδοτήσει έτσι όλα αυτά, αφενός μεν είναι κάποιοι αντιπυκτικοί παράγοντες, που πρέπει να τους ξέρουμε και αυτούς, όπως είναι η θρομβομοδουλίνη, η προστακυκλίνη, η διφοσφοτάση της αδενοσύνης και οι ενεργοποιημένες πρωτεΐνες C και S. Αυτές αναστέλουν διάφορα βήματα της ισόρευσης των αιμοπεταλίων ή της πήξης, της αλληλουχίας δηλαδή της πήξης ή και τα δύο, αλλά αντίθετα, τα ενδοθυλιακά κύτταρα και στα στεφενιαία και σε άλλα αγγεία που θρομβώνονται μπορεί να προάγουν τη θρόμβωση με την επεξεργασία προπυκτικών παραγόντων, όπως είναι ο παράγων von Willebrand, ο ιστικός παράγων και ο αναστολέας 1 του ενεργοποιητή του πλασμινογόνου. Αυτή είναι η προπυκτική, οι προπυκτικοί παράγοντες, και για να τα δούμε λίγο έτσι. Μάλλον, όχι, πριν περάσουμε σε αυτό, να μείνουμε σε αυτό το περιστατικό που είναι το έμφραγμα του μυοκαρδίου, έτσι με αυτό το ιστορικό, το βραχιιστορικό που είχε αυτό το, αυτός ο Άριν της μέσης ηλικίας. Μήπως χρειάζεται κάποιο σχόλιο να πούμε πάνω σε αυτό, πριν περάσουμε στο επόμενο περιστατικό, το οποίο είναι διαφορετικό. Και εκεί υπάρχει κάποιο πρόβλημα, ας πούμε, στην αιμάτωση από κάποια απόφραξη αρτηρίας, αλλά είναι άλλης αιτιολογίας. Οπότε ας μείνουμε εδώ που είναι η περίπτωση της οξείας, έτσι, θρόμβωσης της στεφανιαίας αρτηρίας. Αν έχουμε κάποιο σχόλιο, αλλιώς να περάσουμε στο επόμενο περιστατικό. Είναι κλασικό παράδειγμα εμφράγματος του προστίου κατιόντος. Ο πρόσθεος κατιόν αιματώνει το περίπου το 60% της αριστεράς κοιλίας. Και αν συμβεί οξία θρόμβωση, κατά 60% δεν προλαβαίνει να φτάσει το ΕΚΑΒ στο σπίτι. Μάλιστα. Αμέσως νεκρή. Είναι οι περιπτώσεις δηλαδή που είναι θανατηφόρες ακαριαία, θα έλεγε κανείς. Ακαριαίος θάνατος. Ωραία. Ευχαριστούμε πάρα πολύ τον κύριο Αγάθο. Να συνεχίσουμε εδώ το περιστατικό μας, το επόμενο, που αφορά τώρα ένα νεότερο άτομο, μια γυναίκα, η οποία έχει ιστορικό συστηματικού ερυθυματόδους λίπκου. Λοιπόν, αυτό αναπτύσσει ένα πόνο, η γυναίκα αυτή αναπτύσσει ένα πόνο, ένα θωρακικό άλγος και έναν κοιλιακό πόνο με στοιχεία έτσι μυϊκής ισχαιμίας, αυτό το καταλαβαίνει κανείς σαν κράμπες κατά κάποιο τρόπο, που μπορεί να γίνουν αντιληπτές και από το δέρμα. Η χρόνη πήξεως και ο αριθμός των αιμοπεταλίων είναι φυσιολογικά. Τώρα τι γίνεται εδώ, γίνεται μία βιοψία από τον ιστό εκεί που βλέπαμε ότι υπήρχε και μια δερματική κατά κάποιο τρόπο συμμετοχή, και εδώ βλέπουμε στην ιστολογική εικόνα μια αρτηρία ενδιαμέσου μεγέθους και προσπαθούμε να την αξιολογήσουμε ιστολογικά. Και τι είναι αυτό φυσικά που βλέπουμε εδώ πέρα, ότι δεν φαίνεται ο αυλός της, έτσι, γιατί προφανώς και γύρω από το αγγείο αλλά και μέσα στο τείχωμα του αγγείου υπάρχουν όλα αυτά εδώ τα κύτταρα, τα οποία φυσικά μορφολογικώς θα προσπαθήσουμε να τα τυποποιήσουμε ιστολογικά, να δούμε ποια αντισώματα μπορεί να προάγουν αυτή τη διαδικασία και να δούμε και πώς η απελευθέρωση του λεγόμενου ιστικού παράγοντα, του tissue factor, μπορεί να επιδράσει στην πήξη. Εδώ λοιπόν, παιδιά, έχουμε μια αγγιίτιδα. Μια αγγιίτιδα η οποία συχνά μας κάνει θρόμβωση και απόφραξη του αυλού, εδώ πέρα μιας αρτηρίας, οπότε μπορεί κλινικώς να μας δώσει και αυτή έμφρακτο, να μας δώσει πυκτική νέκρωση. Εδώ έχουμε τα αντιφοσφολιπηδικά αντισώματα, που είναι ένα μέρος των αυτοαντισωμάτων στους ασθενείς με συστηματικό ερυθυματόδη λύκο, όπως η εν λόγω κοπέλα,
που εδώ αυτά τα αντιφοσφολιπιδικά αντισώματα μπορεί να ενεργοποιήσουν τα αιμοπετάλια και το ενδοθήλιο και να προκαλέσουν ενδοθυλιακή δυσλειτουργία, οδηγώντας σε αυξημένη, έτσι, προπηκτική κατά κάποιο τρόπο δραστηριότητα. Σε αυτό που είπαμε για τη θρομβοπλαστίνη, που αλλιώς λέγεται ιστικός παράγοντας, αυτός απελευθερώνει τον εξωγενή οδό, έτσι, ενεργοποιεί την εξωγενή οδό της πήξεως και αυτό κυρίως αρχικά γίνεται με ενεργοποίηση του παράγοντα 7α. Αυτή είναι η δράση λοιπόν του ιστικού παράγοντα στην διαδικασία της πήξεως. Είδαμε λοιπόν την αγκιήτιδα και το μυοκαρδιακό έμφρακτο. Στο μυοκαρδιακό έμφρακτο ήταν η οξία θρόμβωση της στεφανιαίας αρτηρίας, προφανώς στο πλαίσιο μιας οξίας αθυρωματικής πλάκας, ενώ στην περίπτωση της αγκιήτιδας ήταν τα φλεγμονώδη κύτταρα εκείνα, τα οποία πυροδότησαν το σχηματισμό του θρόμβου και την απόφραξη του αγκίου. Να περάσουμε, αν δεν υπάρχει κάποιο σχόλιο, να περάσουμε στο επόμενο περιστατικό. Εδώ βλέπουμε εγκέφαλο. Έχουμε συγκεκριμένα έναν νέο άνδρα, ο οποίος υφίσταται πολλαπλά κατάγματα λόγω ενός τροχαίου ατυχήματος. Είναι σε μια σταθερή κατάσταση, αλλά τρεις μέρες μετά την εισαγωγή του για νοσηλεία αναπτύσσει ταχυκαρδία, ταχύπνια, δύσπνια, που αυτά όλα ακολουθούνται με απώλεια της συνείδησης και καταλήγει. Εδώ βλέπουμε μια χαρακτηριστική εικόνα από τον εγκέφαλο με όλα αυτά εδώ, με όλες αυτές εδώ τις αλλοιώσεις, τις οποίες θα πρέπει να ταυτοποιήσουμε, να πούμε ποιο άλλο όργανο τυπικά προσβάλλεται με ανάλογο τρόπο και να αναλύσουμε την παθογένεση. Αυτές εδώ, παιδιά, οι αιμορραγίες είναι πετεχιώδεις, έτσι, είναι σαν πετέχειες. Τις βλέπουμε εδώ κυρίως στην λευκή ουσία του εγκεφάλου και αυτά είναι χαρακτηριστικά για το λεγόμενο σύνδρομο από εμβολή από λίπος. Έτσι. Θυμηθείτε ότι ήταν καταγματίας ο ασθενής, έτσι. Είχε πολλαπλά κατάγματα μετά το τροχαίο ατύχημα που είχε πάθει με τη μηχανή. Η εμβολή λοιπόν του λίπους μπορεί να προκαλέσει πρώτα απ' όλα, εδώ είδαμε τη λευκή ουσία, αλλά κυρίως στο πνεύμονα, έτσι, στα τριχοειδή του πνεύμονα, μπορεί να πάνε και να βουλώσουν αυτά, να μειωθεί η πνευμονική ροή και αυτό να οδηγήσει σε μία μικροαγκιακή φλεγμονή και πάλι με τη φλεγμονή να γίνει και η θρόμβωση. Αυτά λοιπόν τα σφαιρίδια του λίπους, από πού απελευθερώνονται σε έναν καταγματία, από τον μυελό των οστών, οπότε γίνεται ένας τραυματισμός και ακολουθούν μετά αυτά τα ελεύθερα λιπαρά οξέα που ενεργοποιούν τα αιμοπετάλια και τραυματίζουν το ενδοθήλιο. Ο τραυματισμός του ενδοθηλίου είναι αιτία για τον σχηματισμό του θρόμβου. Και βέβαια πολύ έντονα μετά μπορεί να αναπτυχθεί και μια θρομβοκυταροπενία. Για να περάσουμε τώρα στο άλλο μας περιστατικό. Εδώ κάτι βλέπουμε σε μια κοιλότητα εδώ της καρδιάς για να δούμε τι μπορεί να είναι αυτό. Λοιπόν, εδώ έχουμε έναν άνδρα 29 ετών, ο οποίος υφίσταται μια πολύ βαθιά, έτσι, μια πληγή, έναν τραυματισμό στο κατώτερο θώρακα με ένα μαχαίρι με κάτι και μέσα σε λίγα λεπτά αναπτύσσει υπόταση, ταχυκαρδία, δύσπνια και κυάνωση. Έτσι, βλέπετε τα χείλη του και μελανιάζουν. Επίσης υπάρχει ένας πολύ δυνατός, έτσι, σαν ένας τρυφογυριστός, σαν τροχός, ένας ήχος που γίνεται ακροαστικός, έτσι, αντιληπτός στην προκάρδιο χώρα. Και εδώ βλέπουμε την αξονική τομογραφία του θώρακος. Θα προσπαθήσουμε να βάλουμε τη διάγνωση, να σκεφτούμε τον μηχανισμό, πώς από τον τραυματισμό, έτσι, τον εντοβάθη τραυματισμό που είχε στο κατώτερο θώρακα μπορεί να δικαιολογείται αυτή η εικόνα και πώς αυτό θα μπορούσε ανάλογα να συμβεί, όχι όπως εδώ πέρα το βλέπουμε να συμβαίνει στην καρδιά, αλλά πώς κάτι ανάλογο μπορούσε να αφορά μικρές αρτηρίες. Λοιπόν, αυτό εδώ είναι η εμβολή
από τον αέρα. Δηλαδή τι σημαίνει εδώ. Βλέπετε μια μειωμένη εδώ περιοχή, μια εξασθενημένη περιοχή απόσβεσης, με μια στρωματοποίηση, βλέπουμε εδώ πέρα, σε στιβάδες, που αυτό σημαίνει, είναι συμβατό ότι μέσα στον δεξιό κόλπο έχει μπει αέρας. Το σχίσιμο λοιπόν προφανώς άσκησε κάποια φλέβα, η αρνητική πίεση τράβηξε αέρα μέσα στο τραύμα, μέσα στη φλέβα, όπου μέσω της κύλης φλέβας πήγε και προχώρησε από την κάτω κύλη και μπήκε ο αέρας στον δεξιό κόλπο, όπου έκανε και φυσικά μια απόφραξη. Τουλάχιστον 100 κυβικά εκατοστόμετρα αέρα χρειάζονται για να γίνει αυτό το πράγμα. Και επίσης τέτοιες εμβολές μπορεί να γίνουν και από διάφορες χειρουργικές έτσι, μεθόδους, με αγκιακές γραμμές ελκυσμού, μπορεί και αυτές καμιά φορά να κάνουν εμβολές από αέρα. Τώρα, η εμβολή από αέρα μπορεί να γίνει και λόγω της λεγόμενης ταχείας αποσυμπίεσης, εκεί που λέγαμε για τις μικρές αρτηρίες, πώς μπορεί κάτι ανάλογο να γίνει, είναι αυτό που συμβαίνει στους δίτες, όπου έχουν έτσι μια διάχυση αζότου στους ιστούς υπό αυξημένη πίεση, αλλά όταν η πίεση αυτή μειώνεται, όπως ας πούμε αρχίζουν και ανεβαίνουν στην επιφάνεια, τότε σχηματίζονται κάποιες φυσαλίδες μέσα στην κυκλοφορία, οι οποίες δυνητικώς μπορεί να προκαλέσουν τέτοιου είδους εμβολή από αέρα. Είδαμε λοιπόν κάποια στοιχεία εμβολής από λίπους, στην πάνω εικόνα που το είδαμε στη λευκή ουσία του εγκεφάλου, και εμβολή από αέρα μετά από τραυματισμό του θώρακα, που την είδαμε στον δεξιό κόλπο της καρδιάς. Έχουμε να προσθέσουμε κάτι έτσι σε αυτά τα περιστατικά εμβολής? Εγώ θα ήθελα να κάνω ένα σχόλιο. Βεβαίως. Σχετικά με την εμβολή από λίπος, ότι τα ελεύθερα λιπαρά οξέα τα οποία φεύγουν από τον των οστών επάγουν αυτή τη θρομβοκυταρωπενία και τη θρομβοκυτάρωση αρχικά και το σχηματισμό θρόμβων, και πόσο σημαντικό είναι η λήψη αντιπυκτική με υπαρίνη τουλάχιστον για 3 μήνες μετά τον τραυματισμό. Α, για τόσο διάστημα, 3 μήνες μετά πρέπει να παίρνει υπαρίνη. 3 μήνες, γιατί κάποιος σκέφτεται, okay, φεύγει λίπος από το bone marrow, οπότε ποιο είναι το θέμα, γιατί να δίνουμε αντιπυκτικό. Το θέμα είναι ότι επάγουν την θρομβογένεση τα ελεύθερα λιπαρά οξέα. Ωραία. Οπότε πρέπει να είναι υποαγωγή τόσο διάστημα, μάλιστα. Υποαγωγή για 3 μήνες. Και με την εμβολή από το αέρα, εμείς οι καρδιοχειρουργοί το τρέμουμε, γιατί όταν πάγουμε εξωσωματική κυκλοφορία, έχουμε ένα κλειστό υδραυλικό σύστημα και κύριο μέλημά μας είναι πάντοτε πώς θα εξαερώσουμε εντελώς την καρδιά και τους σωλήνες που βάζουμε μέσα, ώστε μην έχουμε εμβολή από αέρα. Μάλιστα. Ωραία. Ευχαριστούμε πάρα πολύ τον κύριο Αγάθο για την παρέμβασή του, την ουσιαστική, και να προχωρήσουμε στα επόμενα περιστατικά μας. Ήδη έχουμε προχωρήσει, είμαστε από πλευράς χρόνου πολύ καλά. Εδώ έχουμε τώρα ένα περιστατικό ενός υπερήλικος άντρα, που μετά από ένα γεύμα, μια πατατοσαλάτα μας αναφέρει ότι είχε φάει, αναπτύσσει διάρρεια, προφανώς κάποιο πρόβλημα υπήρχε τροφικό, η οποία όμως διάρρεια, σύντομα, αρχίζει και μας κάνει και οξία νεφρική ανεπάρκεια, δεν βγάζει ούρα, και διαπιστώνεται θρομβοκυταροπενία και αιμολυτική ανεμία. Ο χρόνος προθρομβίνης και μερικής θρομβοπλαστίνης είναι πάλι φυσιολογικά. Λόγω του χαμηλού αιματοκρίτη και της μικροαγκιακής έτσι θρόμβωσης, με αυτό έτσι το υπόστρωμα, χαμηλός αιματοκρίτης, θρόμβωση σε μικρά αγκία, τελικά καταλήγει από έμφραγμα του μυοκαρδίου. Και είναι ενδιαφέρον να δούμε την εικόνα που βλέπει κανένας νεκροτομικά έξω όταν κοιτάζει την καρδιά, δηλαδή στο επικάρδιο. Έτσι το βλέπουμε εδώ όλες αυτές τις περιοχές, να προσπαθήσουμε να βάλουμε τη διάγνωση συνυπολογίζοντας και τα άλλα στοιχεία από το ιστορικό, έτσι πώς ξεκίνησε μετά από μια τροφική κατά κάποιο τρόπο δηλητηρίαση, να δούμε την παθογένεση και να δούμε τι μπορεί να συμβεί στην περικαρδιακή κοιλότητα σε ένα τέτοιο άτομο. Λοιπόν, αυτές εδώ οι μικρές, έτσι θα τις έλεγε κανείς, στικτές
στικτές κατά τόπους τουλάχιστον αιμορραγίες, που είναι κάτω από 3 χιλιοστά, στην επιφάνεια εδώ βλέπουμε του επικαρδίου, είναι πετέχειες, έτσι ονομάζονται πετέχειες αυτές οι μικροαιμορραγίες. Και αυτό συμβαίνει όταν υπάρχει μια διαρροή από μικρά αγγεία πάνω σε ένα υπόβαθρο, ας πούμε, θρόμβο κυταροπενίας ή όταν υπάρχει μια, όταν δυσλειτουργούν τα αιμοπετάλια, έχουν μια μειωμένη λειτουργία. Όλο αυτό λοιπόν προφανώς εντάσσεται στο πλαίσιο ενός αιμολυτικού ουρεμικού συνδρόμου, το οποίο συνδέεται από μια τοξίνη που, εφόσον μιλάμε τώρα και για τροφικές, ας πούμε, δηλητηριάσεις στο έντερο, είναι από την εσερίχια κόλλη, το στέλεχος, κυρίως το 0157 ή τα 7. Αυτή η τοξίνη λοιπόν, η γενεσιουργός αιτία στο αιμολυτικό ουρεμικό σύνδρομο, απορροφάται από το γαστρεντερικό σωλήνα, πηγαίνει και συνδέεται με το ενδοθήλιο στα διάφορα αγγεία του οργανισμού, συμπεριλαμβανομένου και του επιθυλίου, του ενδοθηλίου των σπειραμάτων στο νεφρό, και αυτό οδηγεί σε μια ενεργοποίηση και έναν τραυματισμό με επακόλουθο συσσόρευση των αιμοπεταλίων, ενεργοποίηση των αιμοπεταλίων και συσσόρευσή τους. Εξού έχουμε και την θρομβωτική μικροαγγειοπάθεια στο νεφρικό σπείραμα, ας πούμε, σαν σπειραματικό νόσημα. Τώρα, η συλλογή εδώ πέρα του αίματος στην περικαρδιακή κοιλότητα, λόγω έτσι αυτών των πολυάριθμων πετεχιών, μπορεί να κάνει τελικά να ενωθούν όλα αυτά και να κάνει ένα αιμοπερικάρδιο, οπότε να γίνει ένας επιπομματισμός της καρδιάς από αιμορραγία εκεί στην περιοχή. Αυτές λοιπόν είναι οι σοβαρές συνέπειες του αιμολυτικού ουρεμικού συνδρόμου. Να περάσουμε και στην αντίστοιχη, ας πούμε έτσι, μια αντίστοιχη κατά κάποιο τρόπο αλλίωση, την οποία τη βλέπουμε εδώ. Είναι εδώ μια γυναίκα υπερήλιξ, η οποία έχει αυτή την εμφάνιση σε όλο της το σώμα, χωρίς όμως να μας αναφέρει ότι έχει τραυματιστεί από κάπου ή από κάποιον, τέλος πάντων. Πάλι φυσιολογικός και ο χρόνος προθρομβίνης και μερικής θρομβοπλαστίνης και οι μετρήσεις των αιμοπεταλίων. Να ονομάσουμε εδώ τις αλλοιώσεις που βλέπουμε, να πούμε τι θα μπορούσε να τις έχει προκαλέσει, το χρώμα τους, έτσι πόσο θα αλλάξει προϊόντος του χρόνου, ας πούμε, την επόμενη εβδομάδα που τη βλέπουμε αυτή τη στιγμή, σε μια εβδομάδα μετά, και μόλι αυτή την αιμορραγία, αν θα μπορούσε να σκεφτεί κανένας ότι θα έχει επηρεαστεί ο μέσος όγκος των ερυθρών. Αυτό που κοιτάμε δηλαδή στην γενική αίματος. Τώρα, οι αιμορραγίες που είναι από 3 χιλιοστά έως 1 εκατοστό, οι αιμορραγίες λοιπόν από 3 χιλιοστά έως 1 εκατοστό είναι η πορφύρα. Θυμηθείτε, οι μικρότερες αιμορραγίες που είπαμε κάτω από τα 3 χιλιοστά είναι οι πετέχειες. Εδώ λοιπόν βλέπουμε πορφύρα, αλλά οι μεγάλες αιμορραγίες, αυτές που ξεπερνάνε το 1 εκατοστό, είναι οι εκχυμώσεις. Εδώ λοιπόν υπάρχει και πορφύρα και εκχυμώσεις. Έτσι. Τώρα, η μειωμένη λειτουργία των αιμοπεταλίων, τα εύθραυστα τριχοειδή, πού μπορεί να οφείλονται αυτά? Μπορεί. Ανεπάρκεια της βιταμίνης C ή ένα σύνδρομο Cushing μπορεί να κάνει εύθραυστα τα τριχοειδή και να αιμορραγούν. Ή φυσικά όλα αυτά να είναι συνοδά μιας αγκυήτιδας, που λόγω της φλεγμονής υπάρχουν προβλήματα στην διατήρηση της ακεραιότητας των αγγείων. Άρα, αυτή η εικόνα μπορεί να κρύβει μια μειωμένη λειτουργία των αιμοπεταλίων, μια ευθραυστότητα των τριχοειδών ή μια αγκυήτιδα. Τι γίνεται? Τα ερυθροκύτταρα που βγαίνουν έξω από τα αγγεία φαγοκυταρώνονται από τα μακροφάγα, όπου μεταβολίζεται πια εκεί η αιμοσφαιρίνη. Και έτσι το τυπικό χρώμα αλλάζει από εκείνη την περίπτωση της αποοξυγονωμένης αιμοσφαιρίνης, που είναι έτσι το κυανό προς ερυθρό, και γίνεται σιγά σιγά σαν χολεριθρίνη, που είναι έτσι πρασινοκίτρινο, και μετά γίνεται έτσι πιο μπλε κατά κάποιο τρόπο, έτσι με πράσινο, είναι η χολοπρασίνη, και τελικά γίνεται έτσι σαν σκουριά. Και είναι αυτή η χρωστική που τη βλέπουμε εμείς πολλές φορές μέσα σε μακροφάγα,
του χωρίου και τη λέμε αιμοσιδηρίνη. Λίγο πολύ αυτή είναι η εξέλιξη δηλαδή των χρωμάτων σε μια τέτοια έκταση αιμορραγίας. Και φυσικά η αιμορραγία όταν γίνει μέσα σε κοιλότητες του σώματος ή του συστούς οδηγεί σε ανακύκλωση της αίμης. Έτσι δεν χάνεται η αίμη, άρα ο σίδηρος τελικά δεν χάνεται, οπότε ο μέσος όγκος των ερυθρών δεν έχει λόγο να μικρύνει. Θα είναι στα φυσιολογικά πλαίσια σε μια περίπτωση τέτοιας αιμορραγίας. Είδαμε λοιπόν τις πετέχειες, την πορφύρα και τις εκχυμώσεις, όλες αυτές τις μορφές της αιμορραγίας και μας προβλημάτισαν λιγάκι οι αιτίες που μπορεί να τις προκαλέσουν. Και πριν περάσουμε στο τελευταίο ζευγάρι των περιστατικών μας, δεν ξέρω αν υπάρχει κάποιο σχόλιο πάνω σε αυτές τις μορφές της αιμορραγίας. Άλλο λοιπόν, θα ήθελα να κάνω ένα μικρό κλινικό σχόλιο. Πολύ ωραία. Ότι ο προηγούμενος ασθενής με την μολυτικό ουρεμικό σύνδρομο πέθανε βέβαια από οξύ έμφραγμα του μυοκαρδίου. Αλλά θα μπορούσε να είχε πεθάνει και από τον οξύ καρδιακό επιπομματισμό, καθότι παράγεται πολύ μεγάλη ποσότητα αίματος σε αυτές τις περιπτώσεις και επιβάλλεται, άμα τη διαγνώσει, να γίνει επίγουσα περικαρδιοκέντηση με τοποθέτηση καθετήρος pigtail, όπως λέμε, ώστε να αποσυμφορηθεί εκεί το αίμα, να φύγει το αίμα, Φύγει το αίμα. Πολύ ωραία. Είδαμε λοιπόν γιατί πρέπει να προσέχουμε τους ασθενείς που έχουν το αιμολυτικό ουρεμικό σύνδρομο. Πολύ ωραία. Να, κάτι ένα εντυπωσιακό αυτό τώρα. Βλάβει των αγκείων για να είναι κάπως έτσι και πιο, ας πούμε, προπαρασκευαστική για το επόμενο μάθημά μας που είναι η νόση των αγκείων. Εδώ έχουμε έναν υπερήλικα ασθενή, 64 ετών, άνδρα, που είχε έτσι μια διαλείπουσα χολότητα, έτσι όταν προχωρούσε δηλαδή σαν να κούτσενε και περνούσε αυτό το σύμπτωμα και επίσης ψηλαφούσαμε μειωμένες σφίξεις στα κάτω άκρα, έχει λοιπόν αυτά τα επιβαρυντικά στοιχεία από το ιστορικό του. Και αυτός ο άρρωστος μας κάνει έτσι έναν πόνο έτσι προς την μέση κοιλιακή χώρα και μπορεί κανείς να ψηλαφίσει έτσι μια σφίζουσα μάζα κάτωθεν της περιοχής του ομφαλού. Και εδώ βλέπουμε την αορτή του, την κοιλιακή αορτή, σε μια έτσι στεφανιαία διατομή. Προφανώς να βάλουμε τη διάγνωση και να σκεφτούμε και για τις επιπλοκές. Αυτό εδώ το σακουλάκι που έχει δημιουργηθεί, το βλέπετε εδώ, είναι εντυπωσιακό το μέγεθός του, φυσικά είναι ένα ανέβρισμα της αορτής. Η αορτή έτσι προεξέχει γιατί καταστρέφεται το τείχωμά της και λεπτύνεται, οπότε δημιουργείται έτσι το ανέβρισμα και αυτό προφανώς είναι οδηγεί σε μια παθολογική ροή του αίματος αλλά και σε τραυματισμό του ενδοθυλίου. Γιατί μέσα στον αυλό εδώ πια, της αορτής που έχει κάνει το ανέβρισμα, μπορεί φυσικά να αναπτυχθεί και τυχωματικός θρόμβος, με όλες τις συνέπειες που μπορεί να έχει η απόσπασή του για τα επόμενα τμήματα που αρδεύονται από την συγκεκριμένη περιοχή. Βέβαια, ο αυλός της αορτής πολύ σπάνια αποφράσεται πλήρως, αλλά αυτός ο θρόμβος μπορεί να πολλαπλασιαστεί και κάποιοι μετέπειτα κλάδοι της αορτής να αποφραχθούν οξέως. Και επίσης στοιχεία αυτού του θρόμβου μπορεί να σπάσουν και να κάνουν έτσι περιφερικούς εμβολισμούς, αλλά τέλος και το ίδιο το ανέβρισμα φυσικά μπορεί να ραγεί και ο ασθενής να υποστεί ουσιαστικά να χάσει τόσο αίμα που να έχει πάθει σαν μια αφέμαξη να έχει πάθει και να καταλήξει. Το κρίσιμο έτσι μέγεθος, όταν τα ανεβρίσματα είναι, ας πούμε, η διάμετρός τους από 5 εκατοστά και πάνω, είναι περίπου ένας κίνδυνος 10% αναέτος, ας πούμε, για να σπάσουν. Έτσι. Και να τελειώσουμε εδώ πέρα και με τον σπλήνα. Έχουμε εδώ πέρα την περίπτωση μιας γυναίκας μέσης ηλικίας, 44 ετών, διαβητικής, έτσι. Επιβαρυντική κατάσταση λοιπόν των αγκείων της λόγω του σακχαρόδους διαβήτη με ιστορικό προγενέστερου μυοκαρδιακού εμφράγματος που αναπτύσσει
έτσι πόνο έτσι στο αριστερό άνω τεταρτημόριο της κοιλιάς και βλέπει και αιματοχεσία, δηλαδή γνήσιο αίμα να επαλύφει τα κόπρανά της. Σύντομα καθίσταται συπτική και καταλήγει. Και εδώ έχουμε την εικόνα του σπληνός. Είναι πολύ χαρακτηριστική και εδώ η αλλίωση. Κάτι αντίστοιχο θα πρέπει να σκεφτούμε και για το έντερο, που είχε ας πούμε την αποβολή του αίματος στο έντερο. Πώς θα μπορούσε να συμβεί αυτό σε μια διαβητική άρρωστη και πώς μακροσκοπικά ο βλενογόνος, ας πούμε, η εικόνα του εντέρου θα είχε έτσι ένα βαθιέρυθρο χρώμα. Εδώ είναι κάτι αντίστοιχο με αυτό που είχαμε δει πριν στο νεφρό. Είναι έτσι ένα σφινοειδές, οχρό, από απόφραξη δηλαδή αρτηρίας, χωρίς παράπλευρη αιμάτωση, ένα έμβολο, το οποίο είναι στο σπλήνα και εδώ είναι ένας τυχωματικός θρόμβος, ο οποίος μπορεί να έφυγε από ένα ανέβρισμα, το οποίο μπορεί να βρισκόταν είτε στην αριστερή κοιλία της καρδιάς, το οποίο να ακολουθούσε ένα έμφρακτο του μυοκαρδίου, γιατί ένα έμφρακτο του μυοκαρδίου σαν επιπλοκή μπορεί να κάνει ένα ανέβρισμα στην περιοχή που έγινε στην αριστερή κοιλία και στο ανέβρισμα να σχηματιστεί ένας θρόμβος, ο οποίος θρόμβος φεύγοντας θα πάει να μας κάνει έμφραξη του εντέρου ή εν προκειμένου ας πούμε του σπληνός, γιατί ο διαβήτης ξέρουμε ότι προάγει την επιταχυνόμενη αθυροσκλήρινση και αυτό οδηγεί σε χρόνια στένωση των αρτηριών και καμιά φορά και μια οξία επιπλοκή γίνεται και ένας θρόμβος και οδηγούμαστε πια στο έμφρακτο. Βεβαίως υπάρχει εδώ πέρα η αγγείωση εδώ πέρα του σπλήνους. Γνωρίζουμε ότι ο σπλήνας αιματώνεται από την σπληνική αρτηρία που αποτελεί κλάδο του αλυρίου τρίποδα, δηλαδή της κοιλιακής αρτηρίας. Είναι η αριστερά γαστρική, η σπληνική και η κοινή υπατική. Κάτι λοιπόν πήγε μέσα στη σπληνική και απέφραξε πλήρως, εξού και το οχρό αυτό το σφινοειδές έμφρακτο. Τώρα, η διπλή αιμάτωση, όπως συμβαίνει στον πνεύμονα, που έχουμε και την πνευμονική αρτηρία, έχουμε και τις βρονχικές, ή η παράπλευρη αιμάτωση, όπως συμβαίνει στο έντερο, μπορεί να επιτρέπει τη συνέχιση της ροής, παρά την τοπική αγκιακή απόφραξη, να πηγαίνει από αλλού δηλαδή το αίμα, το οποίο βέβαια δεν είναι αρκετό για να αποτρέψει την έμφραξη, την νέκρωση, αλλά αποτελεί μια δίνει μια αιμορραγική όψη στο νεκρωτικό ιστό. Γι' αυτό και το εντερικό έμφρακτο, λόγω της παράπλευρης κυκλοφορίας, συχνά είναι αιμορραγικό. Μπορεί λοιπόν το έντερο να μην εμφανίσει τέτοιο έμφρακτο, οχρό, αλλά να μας κάνει ένα κόκκινο έμφρακτο, ένα αιμορραγικό έμφρακτο. Και επίσης, έμφρακτα πρέπει να ξέρουμε ότι μπορεί να οφείλονται και σε απόφραξη αρτηρίας, λόγω επανέγχυσης, έτσι, γιατί μπορεί απόφραξη να γίνει σε φλέβα, έτσι, όταν δηλαδή γίνει απότομα μια απόφραξη φλέβας, εκτός από την αρτηρία που μπορεί να μας κάνει τα έμφρακτα, έμφρακτο μπορεί να γίνει και στη φλεβική απόφραξη, η οποία ακολουθείται έτσι από μια επανέγχυση, οπότε και πάλι τότε το έμφρακτο είναι αιμορραγικό. Άρα ένα αιμορραγικό έμφρακτο μπορεί να γίνει είτε από φλεβική απόφραξη, είτε από απόφραξη αρτηρίας σε ένα όργανο που υπάρχει διπλή αιμάτωση, όπως είναι ας πούμε το ύπαρ. Έχει και την πηλαία φλέβα, έχει και την υπατική αρτηρία, τους κλάδους. Ή παράπλευρη αιμάτωση, όπως υπάρχει στο έντερο. Τότε το έμφρακτο από την αρτηριακή απόφραξη μπορεί να είναι αιμορραγικό. Αυτό λοιπόν ήταν το τελευταίο ζευγάρι των περιστατικών μας. Αν υπάρχει κάποια επισήμανση, κάποιο σχόλιο εδώ. Και εγώ πάλι σαν καρδιοχειρουργός. Βεβαίως. Βασικά με τα ανεβρίσματα έχουμε να αντιμετωπίσουμε τις τρεις μεγάλες επιπλοκές που είναι η ρήξη που είναι ασυμβίβαστος με τη ζωή, τον οξυδιαχωρισμό ή τον εμβολισμό περιφερικότερα. Μάλιστα. Σχετικά με το μέγεθος έχουμε βάλει τον αριθμό 5 σαν magic number και λέμε ότι πάνω από εκεί χειρουργούμε. Αλλά πρέπει να είναι πάντοτε σε συνάρτηση με το PSA. PSA είναι Body Surface Area, είναι ο δείχτης της επιφανίας του σώματος. Δηλαδή, εγώ που είμαι 1,85, τα 5 εκατοστά
Okay, μπορεί να με χειρουργήσει, αλλά μία γυναίκα 1,5 μέτρο μπορεί να το σκεφτούμε να το κάνουμε στα 3,5 ή στα 4 εκατοστά. Άρα ανάλογα βλέπει, δεν είναι το μέγεθο σταθερό, είναι ανάλογα επιφάνεια, και με την. Την επιφάνεια σώματο. Υπάρχουν νομογράμματα τα οποία βάσει αυτών μπορούμε να χειρουργήσουμε πιο νωρί. Μάλιστα. Πολύ ωραία. Πάρα πολύ ωραία. Ολοκληρώσαμε τα περιστατικά μα και στον χρόνο. Τώρα να ευχαριστήσω και τον κύριο Μεσογείτη και τον κύριο Αγάθο που. Μου έκαναν παρέα στην επίδειξη των περιστατικών. Μπορεί να κάνω μια παρέμβαση σχετικά με την αερόδια εμβολή που είχατε πει προηγουμένως. Βεβαίως, βεβαίως. Είχα ένα περιστατικό, μπορώ να το αναφέρω σχετικά με την εκρητική αποσημείωση. Φυσικά. Καταρχάς, για να μπορέσουμε να δούμε νεκροτομικά αερόδια εμβολή, εμείς πρέπει να γίνει νεκροτομή μέσα σε πισίνα, ειδική. Μάλιστα. Ώστε να δούμε τον αέρα που φεύγει μέσα, ειδικά όταν ανοίγουμε την καρδιά, τα αγκεία της καρδιάς. Το θέμα είναι ότι σε ένα περιστατικό το οποίο είχα επιληφθεί, ένας δίαιτης από βάθος 90 μέτρων σε ένα ναυάγιο που πήγε να χαρτογραφήσει στις Κυκλάδες σε ένα κρουαζ γερόπλιο, εκεί που έπρεπε να ανέβει σε 3,5 ώρες, ανέβηκε σε 3 λεπτά. Mm. Όπως καταλαβαίνετε, έγινε μια εκρηκτική αποσυμπίεση. Ασφαλώς. Με αποτέλεσμα, ενώ ανέβηκε, αυτά που σας λέω είναι καταγεγραμμένα σε βίντεο, γιατί βιντεοσκοπούσε το ρήγμα του ναυαγίου, το είχε πάνω του την κάμερα, ανεβαίνει στην επιφάνεια. Φωνάζει, πετάξτε μου ένα σκηνή και χάνει τις αισθήσεις του. Mm-hmm. Οι δίτες επιφανείας, ασφαλείας, πάνε να τον πάρουν, να τον κατεβάσουν κάτω, προκειμένου να εξισορροπηθεί λίγο η αποσυμπίεση. Mm-hmm. Βέβαια, αυτός κατέληξε. Mm-hmm. Στο δικαστήριο το οποίο παρευρέθη, με ρωτήσανε εάν τυχόν τον βάζανε γρήγορα σε θάλαμο αποσυμπίεσης, εάν αυτός ο άνθρωπος θα μπορούσε να σωθεί. Και τους είπα ότι ήταν και όχι μόνο εγώ, αλλά και ο κύριος Φίλτισης, που είναι ο καθηγητής βαριατρικής, τους είπαμε ότι αν τυχόν έπαιρνε ξανά η μπροστά η καρδιά, πάλι έμβολα αερόδι θα πέταγε. Έτσι λοιπόν, σε αυτές τις περιπτώσεις από τόσο μεγάλα βάθη και κριτική αποσυμπίεση, ο θάνατος είναι 100%. Σε μικρότερα βάθη υπάρχει δηλαδή μια θεραπεία, αλλά σε τέτοια από μεγάλα βάθη η κριτική αποσυμπίεση είναι 100%. Οι βλάβες βέβαια ήταν και στο μυοκάρδιο, αλλά ήταν και στον εγκέφαλο, όπως προηγουμένως μας είχατε δείξει. Πολύ ωραία. Και εδώ ισχύει ο νόμος του Boyle-Mariot, P1V1, SOP2V2. Α, κάτι μου θυμίζει αυτό. Κάπου το έχω δει. Είναι νόμος, κλασικός νόμος φυσικής, ακριβώς, που διέπει την πίεση με τον όγκο των αερίων, ότι όταν είσαι στα 100 μέτρα βάθος, που είναι 11 οι ατμόσφαιρες, και ανεβείς απότομα πάνω, τότε υπέρ εκατονταπλασιάζεται πλέον ο όγκος της φυσαλίδος, ο οποίος κάνει αυτές τις εμβολές του αέρος, αλλά όχι μόνο αυτό, κάνει και μηχανική καταστροφή των νευρικών απολύξεων. Δηλαδή, τελικά είναι αυτό που είπε ο κύριος Μεσογείτης, ότι και πάλι να το κατεβάζαμε κάτω και να του μικρέναμε τις μπούλες, πάλι θα είχε γίνει μία ρήξη εγκεφαλικών ιστών, νευρικών ιστών, οτιδήποτε, που θα επέφερε το θάνατο. Πάρα πολύ. Πάρα πολύ εύστοχη η παρατήρηση. Μια χαρά. Ωραία. Να ανανεώσουμε τώρα την συνάντησή μας για την προσεχή Τρίτη, την ίδια ώρα. Θα προσπαθήσουμε να τα κάνουμε ομόχρονα τα μαθήματα, αλλά αυτό έχει να κάνει και με την παρακολούθηση, δηλαδή. Εγώ έτσι κι αλλιώς, σαν ετερόχρονο αρχείο, θα το αναρτήσω στο κανάλι μου. Δεν υπάρχει θέμα. Αλλά ας δοκιμάσουμε και την επόμενη εβδομάδα να κάνουμε τα μαθήματά μας στις συγκεκριμένες ώρες, δηλαδή 3 η ώρα το μεσημέρι. Νομίζω βολεύει η ώρα, έτσι δεν είναι? Δεν υπάρχει πρόβλημα. Και βλέπουμε μετά πώς θα συνεχίσουμε τα μαθήματά μας αυτά. Οπότε, χαιρετώ. Καλό Σαββατοκύριακο. Καλό Σαββατοκύριακο σε όλους. Καλό Σαββατοκύριακο. Γεια χαρά. Γεια. Γεια σας.